Ωραία. Ούτε εσύ ήρθες σπίτι μου όμως. Οπότε και εσύ ουσιαστικά θέτησες το δικό σου μισό της συμφωνίας, καταλαβες. Οπότε δεν έχει κανένας να κάνει κανένα παράπονο. Κάτι έτυχε ουσιαστικά χθες. Είναι προσωπικό, δεν γουστάρω να μιλήσω γι' αυτό και δεν μπόρεσα. Αλλά σήμερα ανεβάζω, οπότε εντάξει, με την καθυστέρηση μιας ημέρας. Και να σου πω και κάτι αστείο. Αυτή την πίστα την έχω ξαναπαίξει. Εξού και τα gold που βλέπετε πάνω αριστερά στη γωνία. Αλλά δεν έγραφα βίντεο. Και είναι από τις πιο όχι ψυχαμερές. Απλά γενικά δεν ξέρω, ρε φίλε. Ας πούμε η θάλασσα, το νερό και όλα αυτά γαμάνε στην πραγματική ζωή. Αλλά στα παιχνίδια για το πούτσο πάντα. Ειδικά σε τέτοια παιχνίδια που είναι platformers. Τα levels με νερό είναι τα πιο απέσια, αρχίζομαι. Τα πιο απέσια πάντα. Την έχω ψηλομαστεράρει τώρα, θυμάμαι τι παίζει. Εδώ πέρα πάνω άνοιξα το ladder, ανεβαίνεις. Θυμάμαι λίγο τι παίζει με την πίστα. Δηλαδή μπορώ να προβλέψω από πού θα έρθει ο εχθρός και πού θα μου τη σκάσει. Αλλά... και πάλι, δηλαδή, αυτή η πίστα συγκεκριμένη ειδικά έχει ορισμένα πράγματα. Γάμο. Έχει ορισμένα πράγματα που απλά δεν μπορείς να αποφύγεις. Είναι απλά εκεί πέρα, δεν ξέρω γιατί τα βάλανε έτσι. Ιδίως την πρώτη φορά. Ακόμα και αν κάτσεις να εξετάσεις γενικά το περιβάλλον σου και το τι πρόκειται να επακολουθήσει αφού ξεκινήσεις την όλη φάση στο δωμάτιο, δεν μπορείς να τα ξεπεράσεις. Δεν γίνεται. Πρέπει να πεθάνεις τουλάχιστον 1-2 φορές για να μπει μέσα στο χοντρό στο κεφάλι το τι παίζει. Τώρα π.χ. αυτός εκεί πάνω. Είναι πολύ σπαστικός εχθρός. Πέφτει εύκολα μεν, αλλά καλύτερα είναι συνήθως να αποφεύγεις. Τώρα αυτά τα spikes. Έχει εδώ πόσες πουστιές αυτό το level με αυτά τα spikes. Αυτός ο εχθρός π.χ. ήταν αόρατος. Πρώτη φορά θα χεζώσουν πάνω σου μόλις έβγαινε. Και ξέρω εγώ, μπορεί να πέφτεις πάνω στα spikes. Και αυτός είναι αόρατος. Πάλι μπορεί να σε ρίχνει πάνω στα spikes. Δηλαδή καταλαβαίνεις. Είναι πουστιά. Και δεν ελέγχεις. Εντάξει, σίγουρα ελέγχεις το χαρακτήρα σου όπως θα πρέπει να τον ελέγχεις. Αλλά όχι στο. Τι να σου πω, στο 100% του. Δηλαδή επειδή είσαι κάτω από το νερό και καλά σε πολλά σημεία σε αυτή την πίστα. Πρέπει να προσέχεις πως πατάς το space για να πηδήξει. Πρέπει να προσέχεις τις κινήσεις σου. Σταματάει λίγο πιο νωρίς, λίγο πιο αργά. Αυτό παρεπιπτόντως στο checkpoint το έσπασα. Γιατί ξέρω που είναι το επόμενο checkpoint. Και επίσης όταν είσαι τόσο. Άμα είσαι τόσο τολμηρός και τόσο σίγουρος για τον εαυτό σου, μπορεί να σε σπάσεις κάθε checkpoint και να μην έχεις κανένα checkpoint. Και κάθε φορά που τα σπάς αυτό το game, σου δίνουν gems για να γεμίσεις. Τώρα μην κοιτάτε τα 7000. Τα 7k gems που έχω μαζέψει. Δεν υπάρχει περίπτωση να τα κρατήσω. Θα ορκίζομαι ρε, την πίστα την τελειώσω, τι να σου πω, με 3000 το πολύ, μπορεί και πιο λίγα. Σπαστικός εχθρός αυτή η γαμημένη. Γάμισε το, ούτε καν το παίρνω εκείνο κάτω. Γιατί άμα κάτσεις πολύ ώρα εκεί πέρα κάνει respawn αυτή. Α, τώρα ξεκινάνε τα ωραία τα πράγματα, είδες, έκανε respawn. Τώρα ξεκινάνε τα ωραία. Πετάγονται εδώ αυτά. Απ, αυτός πάει, δεν θυμάμαι, δεν σπάει. Τώρα και το χέλι. Δηλαδή το χέρι μπορεί να σε ρίξει κάτω. Και είναι και αυτό μπροστά που σου κλείνει το δρόμο. Πω ειλικρινά. Καλύτερα που δεν είναι το πρώτο βίντεο. Καλύτερα. Το βίντεο το πρώτο παίζει να βγει και 25 λεπτά. Και απλά ρέιτζερα από την αρχή στο τέλος. Γιατί ήταν η πρώτη φορά που παίζα και το map και δεν ήξερα τι να κάνω. Και τα είχα χάσει και λίγο στο boss. Δεν έχασα στο boss. Απλά είχα ξεχάσει. Δεν κοιτούσα καθόλου το health μου. Και το κοίταξα τελευταία στιγμή και φρίκαρα. Γιατί είχα μείνει με τέτοιο. Με ένα κυκλάκι εκεί πέρα στο live. Και άρχισα να ουριάσει. Τέλος πάντων. Αυτά είναι εύκολα τώρα. Πηδά στο πρώτο και μετά στο δεύτερο. Πάτε γάμι σου. Τώρα μην βλέπετε έτσι που το περνάω. Την πρώτη φορά πρέπει να κάτσεις να αναλύσεις λίγο το τι παίζει τριγύρω. Την πρώτη φορά που περνάς αυτό το level. Α, εδώ. Εδώ είναι πολύ ωραίο αυτό που θα γίνει τώρα. Δεν κάνω spoil. Θα κάνω όπως το βλέπω πρώτη φορά. Η μαλακία που έκανα τις πρώτες φορές που πέθανα εδώ πέρα ήταν ότι πηδούσα πάνω στις πλατφόρμες. Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να κρατήσεις ισορροπία πάνω σε αυτό το ψάρι το τεράστιο. Και θα σε πάει αυτό εκεί που θέλει και θα σε αφήσει σε μια πλατφόρμα. Είναι η πιο safe τακτική που έχω για αυτό το level. Να πηδάς πάνω σε αυτό το πράγμα. Και μετά το ανοίγει και ουσιαστικά είναι το
Η Αχίλλειος πτέρνεται εκεί πέρα. Η Αχίλλειος. Τι α πω, ένα αρχίδι που κρέμεται εκεί πέρα μέσα στο σεντούκι. Δεν ξέρω τι είναι. Η μύτη του είναι, τη κατά είναι. Δε, ούτε καν μύτη δεν είναι βασικά. Είναι κάτι επιπρόσθετο που έχει αυτό το ψάρι για να προσελκύει το θύμα του, κάτι τέτοιο. Αυτό το ψάρι πάντως είναι από τα πιο. Μπορεί να είναι τρομακτικό ρε φίλε, αλλά είναι από τα πιο αξιοπερίεργα πλάσματα αυτού του κόσμου. Είχα. Ή μάλλον ακόμα έχω. Έχω κάτι κυκλοπαίδες με ψάρια κτλ. Αυτό το ψάρι το κοιτούσα όταν ήμουν μικρός, το διάβαζα την κυκλοπαίδια. Σκάστρε. Από αυτόν μην αγοράσετε τη μαλακία. Το αγόρασα μια φορά. Μεγαλύτερο λάθος που έχω κάνει στη ζωή μου ήταν. Το κοιτούσα τέλος πάντων στην κυκλοπαίδια. Είναι. Και με, πάντα. Με τρέλαινε ρε φίλε, δεν ξέρω, με τρέλαινε. Γενικά θαυμάζω πάρα πολύ τον κόσμο και γενικά τη φύση. Τα ζώα που βρίσκονται τριγύρω μας. Με τρελαίνουμε. Είναι, ξέρεις, τα μικρά πράγματα που μερικοί θα τα πρόσεχαν απλά και θα. Ε, ναι, εντάξει, υπάρχει αυτό το ψάρι στο μπούτσο μου, λες και το δω ποτέ στη ζωή μου. Με τρελαίνει ρε φίλε, μόνο η ιδέα ότι ζω σε ένα κόσμο που υπάρχει ένα τέτοιο πλάσμα. Θα σε γαμίσω άμα πέσε. Τρελαίνομαι, τα χάνω. Ειλικρινά. Δεν ξέρω. Όπως και όταν κοιτάζω τον ουρανό το βράδυ και κοιτάω τα αστέρια. Γάμισε. Το πώς άλλα βίντεο αυτά. Πολύ μελό θα γίνει και δεν γουστάρω. Είναι γενικά τα μικρά πράγματα. Μικρά πράγματα. Όχι μικρά πράγματα. Αυτά που βλέπεις τριγύρω κάθε μέρα ή μερικές φορές πρέπει να ξελαμπικάρεις λίγο και σκεφτείς λίγο που βρίσκεσαι. Και τι παίζει να βρίσκεται τριγύρω σου, καταλαβες. Δεν κατάλαβες, αλλά αρχίδια τέλος πάντων. Έτσι σκέφτομαι εγώ. Ούτε το έθεσα σωστά, μάλλον γι' αυτό δεν κατάλαβες. Τώρα, αυτός ο εχθρός είναι από τους πιο πούστικους στο game. Δηλαδή, μπορείς να το βαρέσεις μόνο λίγο πριν πετάξεις την άγκυρα κατά πάνω σου. Τώρα, εκεί που είναι, έχει το πλεονέκτημα, ρε φίλε, εκεί που είναι. Έχει το πλεονέκτημα. Έχει το πλεονέκτημα. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Σου γαμίσω. Τέλος πάντων, νομίζω υπάρχει παρεπιπτόντως μια πανοπλία την οποία αγοράζεις και σου κάνει χαμηλώνει τέλος πάντων τα gems που ρίχνεις όταν ψοφάς, κάτι τέτοιο. Οπ. 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 Μαλάκα, αυτός πάει. Οχ. Όχι ρε μπάσταρδε. Εντάξει, ηρεμία. Με έχω πιάσει τα νεύρα μου τα λεφτά, δεν αντέχω. Δεν είναι μία πολλά. Ρετζάρω πολύ άγρια. Α, μόλις το θυμήθηκα, από εβδομάδα θα κάνω giveaway. Το είχα αναφέρει στη σελίδα, αλλά δεν. Συνήθως οι περισσότεροι ούτε κάνει τσεκάτε τη σελίδα. Καταλάβατε. Οπότε θα πρέπει να το αναφέρω και στο βίντεο. Δηλαδή, ό,τι ανακοίνωση και να κάνω, πρέπει να την κάνω μία εδώ, μία σελίδα. Ξεχωριστά. Γιατί είστε ορισμένοι οι οποίοι κοιτάτε μόνο τη σελίδα, για το πότε θα ανεβάσω βίντεο κτλ. Και είστε άλλοι που κοιτάτε μόνο το YouTube. Τώρα τι να κάνω. Μέση λύση, πώς να βρω μέση λύση για να σας ενημερώνω όλους μαζί. Η μέση λύση είναι την. Τι να σου πω, να ανοίξω ένα κανάλι στο YouPorn. Να κάνω τσόντες και να λέω και τα update. Πω ρε φίλε, με τρελαίνουν αυτά εδώ τα ψυχαμένα, αμοιβάδες κατά είναι. Που πετάνε αυτά τα πράγματα. Παπ, παπ. Σε αυτή την πίστα γενικά, αυτό που θα σε, αν παίζεις αυτό το game, αυτό που θα σε φρικάρει είναι το knockback που θα τρως από τους εχθρούς. Γιατί είναι γεμάτο spikes αυτή η πίστα, γεμάτο spikes, γεμάτο κενά. Να πέσεις μέσα. Είναι γάμισε τα είναι. Μπορείς να πεθάνεις με το παραμικρό. Μαλάκ. Ω μαμί. Πάρα λίγο να πεθάνω. Άρα να δούμε. Όχι, όχι, όχι. Πόσο κόλος είμαι. Έλα. Έλα. Έλα πιο εδώ. Θέλω να το πάω πολύ προσεκτικά, δεν θέλω να το γαμίσω πάλι. Όχι ρε πούστη. Α, εντάξει. Ξέρεις πόσες φορές έχω χάσει εδώ πέρα, έχω πέσει πάνω στα καρφιά. Παρά λίγο να πέσω πάλι.
τρελαθώ. Δεν. Είναι ωραίο παιχνίδι, αλλά πρέπει όταν το παίξεις να είσαι κανένα βραδάκι, ρε φίλε, που να είσαι σε φάση, τι να σου πω, Νιρβάνα και έτσι. Ω, έτσι να ράζει εκεί πέρα στο καναπέ. Ω, τι ωραίο που είναι, πέθανε στα αρχίδια μου. Ω, δεν σου πέτει ωραία χρώματα. Πω πω, δεν σου πέτει, τι μου πετάει. Ξέρεις, θα τον κάνω. Τον αφήσω να με βαρέσει. Θα φύγω. Ούτε καν αξίζει να το παλέψει αυτό το τύπο, ρε φίλε. Ούτε καν αξίζει. Πας εδώ πέρα, παίρνεις τα gems, κατεβαίνεις κάτω. Κάθεται αυτός εκεί πάνω. Το εκτοξεύει. Όχι ρε μαλάκα! Όχι ρε πουστ! Πώς κατέβηκε κάτω μαζί μου! Γίνεται! Μαλακτε! Τόση ώρα γιατί περίμενε και κατέβηκε τελευταία στιγμή! Γιατί περίμενε τόση ώρα ο πούστης και κατέβηκε! Τσιαμημένε! Ξεφτύλα να πούμε! Πα! Δύσκολος. Πολύ δύσκολος. Εγώ φταίω ρε φίλε, εγώ φταίω. Έπρεπε, δεν έχω την υπομονή. Δεν έχω την υπομονή αυτή τη στιγμή, όχι γενικά. Το παιχνίδι είναι ωραίο. Απλά πρέπει να το παίρνεις. Πρέπει να το παίρνεις σιγά σιγά. Αν με πιάνεις. Αν με πιάνεις αυτή τη στιγμή, το παίρνεις σιγά σιγά. Γενικά είναι παιχνίδι. Όσο το παίζω αυτό το παιχνίδι πρέπει να το παίρνουν σιγά σιγά. Εδώ με τις άγκυρες. Εδώ τώρα θα έρθει η μάγισσα πάλι. Πόσες φορές με έχει ρίξει κάτω. Έχω χάσει μέτρημα. Δεν καταλαβαίνεις από πού θα φας το knockback. Από δεξιά αριστερά. Δεν μπορείς να καταλάβεις, δεν μπορείς να προβλέψεις. Να πουτάνα, πάνω σου έπεσε άγκυρα. Πάνω σου. Τέλειωσε παιδιά, εντάξει αυτό ήταν. Δεν έχει άλλους εχθρούς σημαντικούς στο game. Τώρα εδώ, εκεί πέρα πάνω μπορώ να πάω. Άμα θέλω να πάρω gems, αλλά δεν το ρισκάρω. Αλλά έχει αρκετά η αλήθεια είναι εκεί πέρα πάνω. Τώρα μπορώ να κατέβω εδώ πέρα κάτω. Από όσο θυμάμαι θα είχε. Κάτι, ναι, γαλοπούλα έχει εκεί πέρα αριστερά. Κάτι gems έχει εκεί πάνω. Σπάστο ρε. Ωραία. Τώρα, εφόσον έχω περάσει αυτό το δωμάτιο, είναι ένας διάδρομος στον οποίο ανεβαίνεις πάνω σε εκείνη το hovercraft της κατάνε εκεί που πατάς το μοχλό και σε πετάει. Μέχρι να καταλάβω πως πρέπει να τα βαρά αυτά λύσαξα ρε φίλε. Και ξέρεις πως πρέπει. Την πιο πούστη κατακτήκε κάθεσαι μπροστά. Σπαμάρισε εδώ πέρα το χιτάκι. Α έφτασα. Α τα spikes βάρεσα. Δεν έφτασα. Δεν έφτασα. Τελευταία φορά αρχίζομαι αν χάσω και αυτή τη φορά το κλείνω. Το κλείνω πάνω απ' έξω Ηρακλή ρε. Το κλείνω και πάνω απ' έξω Ηρακλή. Μαλάκα, θα με ρίξουνε, δεν με ρίχνει τίποτα. Ο αφέντης είμαι. Το αφεντικό εδώ πέρα, κανένας δεν υπάρχει καλύτερος από μένα. Ο Big Daddy, από το Bioshock. Μπα! Είμαι το πιο βλαμμένο boss από το game. Μπα! 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 Το νερό λειτουργεί προς όφελός μου γιατί θα με νικούσει πιο γρήγορα. Μπα, μπα, μπα. Μπα, μπα. Μετά από τόσο κατεστραμμένο map. Εντάξει, η αλήθεια είναι πως ίσως είναι καλό το map όντως. Απλά εγώ έχω βεντέτα. Έχω πάρει δώσε με water levels. Μπα, πατάξει τη ρουφίχτρα μου. Αλλά με πλεύρισε στη γωνία, τι έκανα. Μπα, μπες με στη ρουφίχτρα. Άρα δεν μπαίνει με στη ρουφίχτρα. Μου γάμισε. Μου γάμισε τη μάνα. Με ξεφτύλισε ρε. Με ξεφτύλισε. Πάμε μου γάμισε την μπάλα.